Το κάναμε top 10. Από το 10 έως το 9. Υπάρχει σε πολλά site στο διαδίκτυο, έτσι, της Θεσσαλονίκης, πολλά και αξιόπιστα και μπλοκ ακόμα. Λοιπόν, Χρυσούλα, είμαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε. Επιδόματα τα οποία καταβάλλονται σε διάφορους οργανισμούς. Λοιπόν, νούμερο 10, Χρήστο. Αυτό που είπα. Επίδομα προθέρμανσης αυτοκινήτου. ΟΤΕ. Στον ΟΤΕ, ναι, το έδιναν αυτό. Ναι. 690 ευρώ το μήνα το έπαιρναν ή το παίρνουν 420 άτομα. Μάλιστα. Χρήστο, ούτε εγώ ούτε εσύ δεν είμαστε στα 420 άτομα. Όχι, δεν είμαστε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το λέω για τον κύριο Γεωργιάδη για να μην υποπτεύετε τίποτα. Λοιπόν, νούμερο 9. Επίδομα πλησίματος χεριών. Στον ΟΣΕ. Να σου πω κάτι. Αυτό, ναι, κατά την άποψή μου διεκδικεί την πρωτιά. Αυτό το βάλα στο 9. Ναι, αυτό κανονικά. Έτσι. Έπρεπε να είναι ψηλά. Λοιπόν, ναι, μην παίρνεις την κάρτα. Πρέπει να πλένεις τα χέρια. Ναι. Σωστά. Σε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, μην μου χαλάς το χατήρι. Είναι ζήτημα υγιεινής. Λοιπόν, είναι σοβαρό, έτσι, το θέμα. Μην το παραβλέπεις. 420 ευρώ το μήνα, 1987 άτομα. Ζήτω συνδικαλισμός. 420 ζήτω. Για να πλένουν τα χέρια, έτσι. Λοιπόν, έπλυνες τα χέρια σου. Ήταν καθαρά τα χέρια όμως, αφότου τα, ναι, πλέναν. Αυτό είναι το ερώτημα. Το κράτος, Χρήστο, έτσι, δεν ρωτάει. Δούλεψες, να σε πληρώσω. Λέει, τα έπλυνες τα χέρια σου. Να σε πληρώσω. Θα σε πληρώσω. Λοιπόν, ναι, ούτε αλλά... στον ΟΣΕ ήμασταν. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, τα χέρια ήταν καθαρά μετά το πλήσιμο. Λες να μην πήγαιναν ούτε αυτό να κάνουν. Κατάλαβες τι εννοώ. Ορισμένοι τεμπελχανάδες. Θα γίνουμε κακοί, Χρήστο, δεν με πειράζει δεν καθόλου. Ξέρω, εντάξει. Δεν με πειράζει καθόλου. Ναι. Εντάξει, δηλαδή εδώ φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Επίδομα προπέλας. Προπέλας, λιμενικό. Μια βάρκα, ναι, να μην έχεις. Ναι, δεν έχω, όχι. Λοιπόν, δεν αυτό έχω. Το έδινα στο λιμενικό. Αξιολογότατο το ποσό, 840 ευρώ. Κάποιοι στο πόθεν έσχες δήλωσαν ότι έχουν όμως. Έτσι. Έτσι, να το πούμε. 653 άτομα. Και ρωτάω, ρε Χρήστο. Ναι, όταν λιμενικό. Ένα παιδί στον ιδιωτικό τομέα σήμερα δουλεύει και παίρνει 592 ευρώ μισθό, είναι δυνατό να υπάρχει συνάνθρωπός μας που να παίρνει μόνο 840. Ως επίδομα 840 ευρώ περισσότερα από το μισθό του? Όχι. Γιατί είχε προπέλα η βάρκα του λιμενικού, όπου η βάρκα του λιμενικού είναι χαλασμένη εδώ και πόσο καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν λειτουργεί η βάρκα. Δεν λειτουργεί η μηχανή δηλαδή της βάρκας. Ναι, ναι, και δεν βγαίνει από το λιμάνι, ναι. Δυστυχώς, είδες. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Έτσι. Γι' αυτό. Πρέπει, η Χρυσούλα πρέπει να παίρνει επίδομα. Η Χρυσούλα τι. Βγάζει όλη την κάρτα. Λοιπόν. Καταρχήν να πω κάτι. Εμείς στη δημοτική τηλεόραση δεν έχουμε τέτοια επιδόματα, έτσι. Όχι, εμείς τι επιδόματα. Πολλά. Ναι. Το λέω. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Επίδομα. Όχι, κατάλαβα. Έχω το κόλλημά μου. Ναι, κατάλαβα τώρα. Δεν έχω εσύ έχεις, ναι, και για να παρεξηγηθώ, επειδή έκανα χιούμορ με τη Χρυσούλα. Ναι. Λοιπόν, επίδομα κεραίας στον ΙΣΑΠ, στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. 1120 ευρώ το μήνα. Έλεος, 329 άτομα, 1120 βρε αθεόφοβοι και ένα χιλιαρικάκι ο μισθός στην ξεφτύλα, έτσι, ένα χιλιαρικάκι, 1120. Πάνω από 2.000 για πλάκα, γιατί σηκώνανε την κεραία και ρωτώ, εάν δεν, του, ρε εσύ τα λεωφορεία έχουν κεραία, του σηκώσεις για ακούς ραδιόφωνο, ναι, το τρόλι, σε ρωτάω, αν δεν σηκώσουν την κεραία, το παίρνουν το επίδομα ή όχι, ποιος έλεγε ότι σηκώθηκε κεραία ή όχι? Θέτω κέρια ερωτήματα. Αυτό τώρα, άμα είναι σε τρόλεϊ κεραία. Κέρια ερωτήματα. Άμα είναι σε τρόλεϊ κεραία, πρέπει να είναι πάνω. Αν με απαντήσεις, για να λειτουργεί. Θα σε εξετάσει ψυχίατρο. Αυτό, πρόσεξε. Άμα είναι σε τρόλεϊ και πρέπει να είναι πάνω κεραία για να λειτουργεί. Δεν ακούω τι λες, Γιώργο. Στις τροφές. Στις τροφές, λέει, στροφές, λέει ο Γιώργος. Ναι, ναι, φεύγει η κεραία, φεύγει η κεραία, γι' αυτό λέει. Ναι. Να σου πω κάτι κεραίες. Πηγαίναν μικρές... και φτιάχνουν την κεραία δηλαδή. Κάτι μικρές κεραίες που έχει ο Βελισσαρίου εκεί πέρα ο Γιάννης. Μήπως παίρνει επίδομα που ψαρεβάζει και τις κατεβάζει κάθε πρωί. Για κάθε μία παίρνει επίδομα, ε. Κατάλαβα από το μαλλί εγώ. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε τα δικά μας επιδόματα. Αυτό είναι επίδομα για να τα κάνεις όλα μέχρι κεραίας. Καταρχήν θα κάνουμε επίδομα Χρήστου Κατσικογιώργου όταν βγει στην εκπομπή. Ναι, αυτό. Έτσι, ναι. Θέλω επίδομα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο 6. Με επίδομα μεταφοράς φακέλου. Στο δημόσιο. Μόνο 290 ευρώ, να σας πω, τους ρίξαν αυτούς. Ναι. Δεν μπορεί άλλος που σήκωνε την κεραία 1120 ευρώ και άλλος που μεταφέρει ένα φάκελο, ο οποίος μπορεί να είναι και βαρύς να πάθει και μέσα στο λαϊκό. Ανάλογα πόσο βαρύς ήταν ο φάκελος. Ε? Ανάλογα πόσο βαρύς ήταν ο φάκελος. Ναι, ρε Χρήστο, δεν τον αδικεί όμως. Ναι, τον αδικεί, αλλά έπρεπε να πηγαίνει το επίδομα ανάλογα με τη βαρύτητα του. Με συγχωρείς, 1120 ευρώ ο άλλος για να κάνει ένα έτσι την κεραία και ο άλλος μεταφέρει ένα φάκελο που όπως λες μπορεί να βαρύς. 290 ευρώ, ρε Χρήστο. Ναι, είδες. Ζάχο, σε βλέπω. 290 ευρώ από τη διεύθυνση. Να περάσει το λογιστήριο, σου παρακαλώ. Ναι, άμα συνεχίσουμε έτσι, θα περάσω κι εγώ μετά. Εγώ τώρα που θυμήθηκα. Καλό για να δώσω. Τώρα που το θυμήθηκα. Εγώ για να δώσω. Παναγιώτη, τώρα που το θυμήθηκα, εγώ μετέφερα κάτι φακέλο σήμερα. Ε. Και ήταν 3-4. Δεν μου λες, κουβαλάς πολλά χαρτιά.
Κουβαλάς πολλά χαρτιά. Πού? Βάλτα σε φάκελο. Τώρα, ναι. Ερώτηση. Ναι, έχω κάτι χαρτιά, έχω. Να, ο Δημήτρης, φέρε τα χαρτιά, τα τηλεφωνήματα. Δεν πρέπει να πάρει επίδομα. Ναι, επίδομα, επίδομα. Δεν πρέπει να πάρει επίδομα. Εννοείται. Πάμε στο 5. Επίδομα παραλαβής παράδοσης λεωφορείων. 400, πόσο λέει, 450 ευρώ, 1.100 άτομα. 1.100 άτομα. Δηλαδή, πρόσεξε, Χρήστο. Παράδοση παραλαβή. Οδηγός, ναι, σε αστικά λεωφορεία. Ναι. Δεν λέω για τον ΟΑΣΤ, γιατί ο ΟΑΣΤ δεν έχει τέτοια χαζά. Λοιπόν, πήγαινε το πρωί στο λεωφορείο και έμπαινες 450. Έτσι, 450. Ότι πήγε δηλαδή και έκανε τη δουλειά του. Λοιπόν... Και ότι το παρέδωσε μετά στον επόμενο οδηγό το λεωφορείο. Γι' αυτό, ναι, δεν είναι. Ναι. Ναι. Αυτό είναι. 450. Διάβασε το 4. Μια χαρά. Επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Αυτό είναι το καλύτερο. Λοιπόν, έτσι, είναι στην ΕΘΕΛ. ΕΘΕΛ είναι, ναι, πάλι αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών. Στην Αθήνα, ναι. Έτσι, 310 ευρώ το μήνα. Τα λεωφορεία. 1.790 άτομα. Δηλαδή, δεν έχεις 8. Ναι, πήγαινες 8 παρά 5. 310 ευρώ. Και ρωτώ, ρε Χρήστο. Έγκαιρης προσέλευσης. Δηλαδή, αν δούλευες 8 και πήγαινες 8, σημαίνει ότι έπαιρνες επίδομα. Δηλαδή. Σημαίνει ότι υπήρχε θέμα. Άρχισα να ανησυχώ. Μιλάς και κοιτάς προς τα πάνω. Όχι, υπήρχε θέμα με την έγκαιρη προσέλευση. Δηλαδή, κάποιοι δεν πηγαίναν καν προφανώς εγκαίρως στη δουλειά τους. Πες μου και σου λέει να δώσουμε επίδομα να έρχονται στη δουλειά τους εγκαίρως. Επειδή στο παράλογο βρίσκεις λογική και αρχίζω να ανησυχώ για σένα. Αρχίζω να ανησυχώ για σένα, σε ρωτάω. Ναι, όχι, εάν δεν το βρίσκω λογικό το συγκεκριμένο. Ναι, εάν κάποιο δεν πήγαινε στην ώρα του, ναι, το έπαιρνε το επίδομα ή όχι. Δηλαδή του εξετάζανε μήνα-μήνα, αυτή τη βδομάδα έρχεται σέγγερα, πάρτο. Ανάλογα, ναι. Τον άλλο μήνα δεν έρθει, το παίρνει. Ναι, ποιο ήρθε στην ώρα του, ναι. Γιώργο, δεν ξέρω. Κρόνης, με απαντάει. Δεν πάμε καλά. Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν πάμε καλά. Γιώργο, απαντάει σε παράλογα ερωτήματα, Γιώργο. Λοιπόν, επίδομα αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση υποθέσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Mm. 595 ευρώ. Πόσα άτομα το παίρνανε? Ερωτηματικό. Γιατί δεν μας Γιατί ερωτηματικό. Λοιπόν. Θα ήταν πολλά. Δηλαδή, ναι. Έκανες καλά τη δουλειά σου. Mm. Επίδομα. Τότε τα λεφτά που μας δίνουν για το μισθό μας, γιατί μας τα δίνουν? Δηλαδή, άμα δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, πάλι θα πληρωθούμε. Στο δημόσιο, ναι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν κάνουν καθόλου τη δουλειά τους και πληρώνουν, θα μου πεις. Ακριβώς. Αλλά αν δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, το έπαιρνες. Ποιος ελέγχει κάθε μήνα αν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν το επίδομά τους ή όχι? Υπάρχουν κάποιοι που δεν ήταν πολύ αποτελεσματικοί στη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Μπράβο, και με ποια είναι τα κριτήρια για να καθορίσουν την αποτελεσματικότητα. Αφού ούτως ή άλλως θα πάρεις την υπερορία, θα πάρεις το εξαιρέσιμο, θα δουλέψεις παραπάνω κτλ. Ναι. Τι το ήθελες, το 600 αυτό. 595 ευρώ χρήστο επίδομα, όταν ο σημερινός μισθός είναι 592. Ο πρώτος μισθός, για να μην παρεξηγηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Με ποιο και παραπάνω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο πρώτος μισθός. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Η αφιερωμένη εκπομπή στον κύριο Γεωργιάδη. Όχι, τελειώσαμε, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, επίδομα φαξ. Στη ΔΕΗ. Αυτός που στέλνει τα φαξ. Με συγχωρείς, επειδή στο απέναντι μόνο τώρα δεν βλέπω αν είναι 6-8 και παθαίνω, έχω βγάλει κάτι αστεράκια. Είναι 870 ευρώ. 870 ευρώ το μήνα. 657, ναι, άτομα. Ναι. Να σας πω, εγώ γιατί δεν έχω φαξ στην εκπομπή? Για να στέλνεις. Και για να παίρνεις. Κατάλαβες, τα email δεν πρέπει να πάρουν επίδομα. Ναι, ναι, γι' αυτό. Έχουμε ιστοσελίδα. Ανάλογα με το πόσα email έρχονται, θα παίρνουμε και επίδομα. Πόσο στέλνουμε. Ξέρεις πόσο μπορώ να στέλνω κάθε μέρα. Μεταξύ λοιπόν, μας ή στους συμπολίτες. Η ΔΕΗ λοιπόν, Χρήστο. Μεταξύ μας ή συμπολίτες. Στους συμπολίτες. Ναι, αυτό λέω. Η ΔΕΗ λοιπόν, Χρήστο, που μας ζητάει 15% αύξηση, λέει γιατί δεν έχει κερδοφορία, έδινε. Πόσο ήταν, 870? 870. Ναι. 870 ευρώ το μήνα επίδομα φαξ. Έστειλες φαξ, θα πληρωθείς. Δεν έστειλες, θα τα πάρεις τα λεφτά. Ήτανε μονάζιγα το εργαζόμενο εδώ. Α, ζήτω συνδικαλισμός. Ζήτω. Ζήτω οι βουλευτές μας που θέλανε αυτόν τον τρόπο να διοικούν. Τα ψηφαλάκια, 870 ευρώ το μήνα επίδομα φαξ στη ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ μας ζητάει αύξηση, να πληρώσουμε παραπάνω το ρεύμα που το έχουν ανεβάσει τα τελευταία 2 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσο τις 100. Κατάλαβες, Χρήστο? Συν 2.000 μισθό, συν τα επιδόματα, συν τις υπερορίες, φτάναν όλοι τα 3-4 χιλιάρικα και να σου πω να πηγαίναν ή όχι στη δουλειά. Κατάλαβες. Εγκαίρος, ε. Κατάλαβες και τις βαριές δουλειές τις έχουν οι εργολάβοι. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι, επίδομα φαξ. Και δεν έχουμε φαξ εδώ πέρα εμείς. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, θα διαμαρτυρηθώ μετά. Λοιπόν, το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα είναι το καλύτερο. Πάμε. Ναι. Επίδομα.
Ναι. Διάβασε το γιατί τα χάνω, δεν μπορώ. Ετήσιο επίδομα χρήσης του κηλικίου, παρότι η χρήση των εστιατορίων των εγκαταστάσεων είναι δωρεάν. Όμιλος ελληνικών πετρελαίων. Πόσο? 120 ευρώ το μήνα. Για όλο το προσωπικό. Δηλαδή τι λέει. Ναι. Έχει δωρεάν. Έχει επίδομα για τη χρήση λοιπόν, του κηλικίου. Έχει επίδομα γιατί πάω και ψωνίζω από το κηλικείο. Ενώ μπορεί ο εργαζόμενος να πάει στο εστιατόριο. Να πάει και να φάει δωρεάν στο εστιατόριο. Ναι. Οπότε μπορείς να καταλάβεις. Ποιος πήγαινε να φάει δωρεάν και στο εστιατόριο. Κανένας. Σε ρωτάω, ρε Χρήστο. Ποιος πήγαινε να φάει δωρεάν στο εστιατόριο. Μισό λεπτό γιατί θα διαμαρτυρηθώ στον Κώστα τώρα. Πες μου. Στο κηλικείο το δικό μας. Ναι. Έτσι, μισό λεπτό. Ναι, τους έχουν πιάσει όλους σήμερα. Ερωτώ. Δεν έχει το κηλικείο γκοφρέτα, χυμό. Το καταλαβαίνω. Ναι. Που θα μπορούσε να έχει. Και είναι δωρεάν. Γιατί τον δίνεις λεφτά για το κηλικείο, όπου τα κηλικεία, ξέρεις, αυτά έχουν διατίμηση. Δηλαδή πουλάνε την Coca-Cola, ενώ την παίρνεις από το περίπτερο 1,20-1,30, την πουλάνε 30 λεπτά. Το νεράκι το μεγάλο του πουλάνε 20 λεπτά, 30 λεπτά. Γιατί του δίνεις επίδομα. Όπως πήγα στο κηλικείο της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα και μου πούλησαν το μεγάλο του μπουκάλι 20 λεπτά. Γιατί να τον δώσεις επίδομα. Καλά, εκείνη παίρνει επίδομα φάξ, άστοσε τους. Παίρνει άλλο επίδομα. Σωστά. Αλλά επίδομα κηλικείου, επειδή πάω και ψωνίζω. Στο κηλικείο, βέβαια. Στο πάνθυνο κηλικείο. Εμένα γιατί δεν μου δίνουν επίδομα που παίρνω καφέ από τον Κώστα. Δεν τα καταλαβαίνω. Κώστα, είμαστε πολύ αδικημένοι. Θα κάνουμε αίτηση. Με το που βγούμε από την εκπομπή, να δοθούν και σε εμάς τα επιδόματα. Περιττό να σου πω ότι θα απορριφθεί και πιθανότατα θα περάσουμε από το λογιστήριο. Μόνο που θα επιβάλλουμε την αίτηση. Λοιπόν, ετήσιο επίδομα λοιπόν για το κηλικείο, ενώ οι εγκαταστάσεις των εστιατορίων των ΕΛΠΕ είναι δωρεάν και ισχύει για όλο το προσωπικό. Τους δίνει 120 ευρώ για να πάνε να ψωνίσουν από το κηλικείο τα πολύ φθηνά προϊόντα. Και να σας πω και κάτι. Η μισθή στα ελληνικά πετρέλαια, η οποία είναι ΑΕ, και καλώς είναι αυτή η μισθή, εμείς δεν θα κρίνουμε τους μισθούς, αλλά είναι πολύ πιο ψηλή από έναν μέσο μισθό. Και καλά κάνουν και τους παίρνουν και τους μισθούς. Είναι ΑΕ, τα βγάζουν τα λεφτά, έχουν κερδοφορία, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν είναι σαν τη ΔΕΗ. Να τα διαχωρίσουμε, δεν τα βάλουμε τους εργαζόμενους που την πληρώνονται. Καλά, προς Θεού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Χριστό. 120 ευρώ. Για 10 τρελά επιδόματα. Ναι, ναι. Κατάλαβες.